και ρυθμίσαν οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σήμερα στα Χανιά και σε πολλές περιοχές της Κρήτης, όπου οι νοτιάδες ανέβασαν τον υδράργυρο κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η αργία της Κυριακής σε συνδυασμό με τη ζέστη έδωσαν σε ντόπιους και επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν τη θάλασσα, έστω και αν οι περισσότεροι αρκέστηκαν στη δροσιά της από απόσταση, κάνοντας ηλιοθεραπεία ή πίνοντας τον καφέ τους στην αμμουδιά. It's too cold for me. Εγώ δεν θα μπω, αλλά απ' έξω καλά είναι. Αυτό. Υπήρξαν και οι τολμηροί που παρά τη χαμηλή θερμοκρασία της θάλασσας δεν αντιστάθηκαν σε μια αναζωογονητική βουτιά με πρώτους από όλους τα παιδιά. Εμείς μπαίνουμε και το χειμώνα, ναι, δεν έχουμε θέμα. Και χειμερινοί κολυμπητές δηλαδή. Μάλιστα, μάλιστα. Σήμερα ωστόσο έχουμε θερμοκρασίες καλοκαιριού. Σήμερα έχουμε 27-28 νομίζω, ναι, με νοτιά. Η θάλασσα ωστόσο είναι ακόμη παγωμένη. Τη θάλασσα δεν την έχουμε δοκιμάσει ακόμα, αλλά η μικρή μπορεί να σας απαντήσει καλύτερα, πιστεύω. Καλό καλοκαίρι! Εγώ κάνω και το χειμώνα βέβαια. Όχι κάθε μέρα, αλλά όταν βρίσκω έτσι καλές μέρες πάω. Ναι. Αλλά σήμερα επιβάλλεται γιατί είναι καλός ο καιρός. Σαν καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι. Η θερμοκρασία της θάλασσας. Είναι πολύ παγωμένη, εντάξει. Αλλά μείνε μέχρι να μπεις, μετά όλα καλά, δεν αισθάνεσαι το κρύο, ναι. Ωραία ευκαιρία, πολύ ωραία, αλλά είναι λίγο κρύο ακόμα. Δεν λιώνε... το έχετε τολμήσει ακόμα. Θα το τολμήσω, δε. Εντάξει, το πάω πάνω κάτω τώρα, θα προσπαθήσω. Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στα Χανιά, όπου η υδράργυρος το μεσημέρι άγγιξε τους 28 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές για την εποχή τιμές καταγράφηκαν επίσης στο Γάζιο, όπου η θερμοκρασία έφτασε στους 27 βαθμούς, στο Ηράκλειο, όπου άγγιξε τους 25, ενώ χαμηλότερες τιμές σημειώθηκαν σε Ερέθυμνο και Άγιο Νικόλαο με 22 και 23 βαθμούς αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, η ζέστη και οι νοτιάδες θα διατηρηθούν και αύριο Δευτέρα, ενώ πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές βροχές κατά τόπους προβλέπονται από την Τρίτη.